Πάρκια, Χριστίνα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ το ΣΚΕΒΟ, πάντα φίλος και πάντα συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ. Πώς προχωράει στη φαρμακοθεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια, το οποίο νομίζω ότι ανακλά και στο γεγονός ότι όλα τα φάρμακα δείχνουν να έχουν αντιαρρυθμική δράση. Μια σημαντική, νομίζω, μελέτη που είχε δημοσιευθεί πριν λίγα χρόνια στο New England έδειξε ότι παίρνοντας όλους τους ασθενείς από τις μεγάλες μελέτες της φαρμακευτικής αγωγής και αφαιρώντας αυτούς βέβαια που φορούσαν πυρηνιδωτικές συσκευές, φάνηκε ότι και μόνο η φαρμακευτική αγωγή, η γνωστή φαρμακευτική αγωγή των φαρμάκων του νευρομονικού άξονα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον ευνίδιο καρδιακό θάνατο. Τώρα πια μιλάμε για θεραπευτικά φαινότυπα στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, φαινότυπα που έχουν σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συνοστηρότητα στους ασθενούς, που η έγκαιρη αναγνώρισή τους μπορεί να μας βοηθήσει στην κατεύθυνση θεραπείας και μια πλήρη αναστεψιμότητα της πορείας τους. Αν μιλάμε για κολπική μαρμαριγή, που και εκεί μιλάμε και για θεραπείες πια κατάλυσης, άρα έχουμε πάρα πολλά θεραπευτικά μέτρα αν αναγνωρίσουμε έγκαιρα τους θεραπευτικούς φαινότυπους. Και οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν πια τα 4 καταπληκτικά φάρμακα, οι Fantastic Four όπως τα αναγράφουν, τα οποία τα βάζουν σε μια ελεύθερη χρήση, όχι με βήμα χρήσης τους. Και μιλάμε για τα φάρμακα του νευρομονικού άξονα που γνωρίζουμε, μαζί με τη σακροπυρήνη Βαζαρτάνη, το Β' αποκλειστή, το MRA, πληρωνώνει η σπιρονολακτόνη και τα νεότερα που εισδύσανε στην καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτως διαβητικού πνών, με φιδό να μην υπεδιορούμε τους ασθενείς και χάνουμε έτσι και τα ωφέλη από την τυτλοποίηση του νευρομονικού άξονα. Άρα μιλάμε για 5 παθογνωμονικούς δρόμους, η οικοτισίνης 2, της νοραδρεναλίνης, της αλδοστερόνης, της νεπριλιζίνης και των υποδοχέων της μεταφοράς γλυκόσης νατρίου, που αν στοχεύουμε σε αυτά με τα 4 αυτά φάρμακα, μπορούμε να πετύχουμε μια σημαντική βελτίωση όχι μόνο της κλινικής πορείας και των κλινικών συμβαμάτων, αλλά και βελτίωση επιβίωσης των ασθενών. Πάνω σε αυτά έρχονται και κάποια παλαιότερα και νεότερα, σε μια δεύτερη θέση, όπως η βαμπραδίνη, βέβαια, ο καρβοξυμαλτοζικός σίδηρος για τη θεραπεία της σιδηροχρηστικής ανεμίας. Ξεκινώντας λίγο από τις μελέτες των φαρμάκων των αναστολώσεις μεταφοράς γλυκόσης νατρίου, έχουμε 3 μελέτες, Embera Reduced, Embera Preserved και την DAPA-HF, τα οποία εδραίωσαν τη θέση αυτών των φαρμάκων, μειώνοντας τα βασικά καταληκτικά σημεία, που είναι πανονοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια σε συνδυασμό με θάνατο. Ιδιαίτερα για τον ολικό θάνατο, έδειξε η DAPA-HF, που έδειξε να μειώνει σημαντικά την ολική θνητότητα και την καρδιακή θνητότητα. Και με αυτό το χαρακτήρα που έχουν τα φάρμακα που αποδόθηκε σε πλειοτροπικούς ρόλους, όχι μόνο στις μέτρες τιμές του NT-proBNP, έχουν σχέση με βελτίωση στην αδιαμόρφωση αριστερής κοιλίας, που επέρχεται με ποικίλους μηχανισμούς, καλύτερη διαχείριση ενέργειας, μετοχονδριακής ενέργειας, ATP, καλύτερη βελτίωση νεφρικής λειτουργίας, παρόλο που σταδιακά αρχικά μπορεί να αυξηθεί λίγο η καρδιανή, να σταθεροποιείται και πέφτει, που οφείλεται στη μείωση των πιέσεων μέσα στην κάψα του Bowman, αλλά γίνεται μια καλύτερη ανταλλαγή υγρών και ηλεκτρολιτών μέσα σε αυτήν. Και έτσι βλέπουμε ότι οι αλλαγές των κατευθυντήριων οδηγιών από ένα φάρμακο 2α που ακόμα δεν είχαμε τις μελέτες στα χέρια μας, αλλά βασιζόμασταν στις μελέτες, πια να παίρνει μια θέση 1 σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως του προφίλ διαβητικού ή όχι, καθότι δεν επηρεάζει τα επίπεδα γλυκόζης και γλυκοζηλωμένης αιμοσφαιρίνης στους μη διαβητικούς ασθενείς. Καρδιακή ανεπάρκεια όμως είναι μια κατάσταση, μια οντότητα σύνθετη. Μια οντότητα που έχει σχέση με τη μείωση της προς τα πρόσωπα ροχής, αλλά βέβαια και τη φλεβική συφόρεση. Βλέπουμε ποικίλους μηχανισμούς του νευρομονικού άξονα να δυσδύουν εδώ πέρα, αλλά σημαντική θέση έχει το NO. Το μονοξίδιο λοιπόν του αζότου έχει μια σημαντική θέση που φαίνεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα, να υπάρχει μια ένδυα στο ασθενή με καρδιακή. Γνωρίζαμε ότι η χορήγηση νητροδών, που είναι μια εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα στους ασθενείς μαύρης φυλής που έχουν μια, ας το πούμε, αντίσταση στη χορήγηση των αμαία που γνωρίζουμε, ήταν μια εναλλακτική λύση που βελτίωνε την χάλαση και οικειοδιασταλτικά ωφέλη. Έχει βέβαια το μειονέκτημα ότι η χρόνια χορήγηση νητροδών προκαλεί τοξικές ρίζες υπεροξιδίου και με τα γνωστά φαινόμενα βέβαια ανοχής. Από εκεί πέρα, δρώντας πάλι με τον ίδιο μηχανισμό, πάλι στο NO και αυξάνοντας αυτό που θέλουμε, την κυκλική γονιλική κυκλάση, τη μορφωσφορική κυκλική γονιδική κυκλάση, φαίνεται ότι μπορούν να δράσουμε είτε με τον αναστολέα της νεπριλιζίνης, που εκείνη και μια πλειοτροπική δράση του φαρμάκου σικοποτήλης Βαζαρτάνης, είτε άμεσα με το Βερκία, καθότι μπορεί να προσφέρει όλους αυτούς τους ευεργετικούς αγκιοδισταλτικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς αντισυσσωρευτικούς των αιμοπεταλίων και γενικότερα βελτιώντας τη χάλαση.
Τα πρώτα δεδομένα είχαν έρθει από τη μελέτη Σόκρατες, που είχε δείξει αρκετά ευεργετικά σημεία όσον αφορά τη μείωση των νοσηλιών, και βέβαια τη μελέτη Βικτόρια, η οποία μελέτησε τρεις ομάδες ασθενών. Ομάδες ασθενών που είχαν πρόσφατες νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια ή δεν είχαν πρόσφατη νοσηλεία και είχαν ανάγκη χρήση ενδοφλέβιου διουρητικού σε μια περίπτωση ίσως εξωτερικού ιατρίου. Φάνηκε ότι οι ασθενείς που είχαν και επιδεινωμένη νεφρική λειτουργία σε μεγάλο ποσοστό μπορεί να χορηγηθεί και μια κάρθαση κρατήπου με εδώ πέρα. Γι' αυτό το φάρμακο πήρε μια θέση δειλάς κατευθυντήριας οδηγίας, αρχικά μια θέση 2β, παρόλο που θα μπορούσε να πάει σίγουρα και 2α, ίσως θα το δούμε στο μέλλον, γιατί το μόνο που δεν μπόρεσε να μειώσει είναι την ολική θνητότητα, στην ουσία μείωση της πανονοσηλίας και βελτίωση και την ποιότητα ζωής. Ένα μειονέκτημά του βέβαια είναι η αναιμία που μπορεί να παρατηρηθεί, η οποία θέλει προσοχή, η οποία μπορεί για ανεξήγητους τρόπους, δεν έχει διερευνηθεί η αιτιολογία του μηχανισμού που είναι από πίσω, αλλά φαίνεται να σταθεροποιείται βέβαια μετά από τις 12 εβδομάδες χορήγηση. Το βασικό είναι ότι πια πρέπει να μιλάμε για έγκαιρη διπλοποίηση των φαρμάκων αυτών των 4 καταπληκτικών φαρμάκων, ενδονοσοκομιακή έναρξη και τη τυλοποίησή τους μέσα στις πρώτες όσο μπορούμε 4 με 8 εβδομάδες, το πολύ 12, για να μπορούμε αυτόν τον τρόπο ο ασθενής να ευεργετηθεί από τα ολικά, από τα γενικότερα ευεργετικά τους αποτελέσματα. Σημαντικό να θυμάται κανείς σε τι κάθαρση μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Βλέπουμε ότι στο Vericiguat κατεβαίνουμε σε χαμηλή και στο 15 που σας έλεγα, ενώ στα γνωστά φάρμακα του ορμονικού άξονα δειλά μπορούμε να πάμε στο 15, σε υποτιτλοποιήσεις και παρακολούθηση του καλείου που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Στους β' αποκλειστές κατεβαίνει και πιο χαμηλά, με προσοχή όμως στην τιτλοποίηση, όπως και στο MRA και στο HLT2I, που μπορεί να πας μέχρι το 20 την κάθαρση. Προσοχή και εκεί πάντα βέβαια. Στη βιβλιογραφία, εγώ να σας πω, στη κλινική πράξη δεν το βλέπω τόσο πολύ. Θα μου πείτε κι εσείς, εγώ πιο πολύ υποκαλιεμία έχω πρόβλημα από ότι στην υπερκαλιεμία. Αλλά σίγουρα και η υπερκαλιεμία, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν μια μέτρια νεφρική ανεπάρκεια και είναι και διαβητικοί, αποτελεί ένα πρόβλημα τιτλοποίηση, αν μη τι άλλο το MRA, πόσο μάλλον και άλλα φάρμακα. Οπότε για εδώ έχουν αναφερθεί κάποια φάρμακα, όπως είναι το Παλτρίνομερ, το οποίο φάνηκε να έχει ένα ουδέτερο προφίλ και να μπορεί να μειώνει το κάλιο χωρίς να προκαλεί περιπτώσεις υποκαλιεμίας. Φαίνεται να, στην ουσία να είναι μια προσροφητική ουσία κάποιων φαρμάκων. Βλέπετε, είναι αρκετά από τα φάρμακα που γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε, όπως η Βαρβαρίνη, η Κλοπιδογρέλη κτλ., Βαλζαρτάνη. Για να μην έχουμε προβλήματα αλληλεπίδραση και απορροφούν και το φάρμακο και να έχουμε δράση των φαρμάκων, καλό είναι να υπάρχει μια εξάωρη απόσταση στη χορήγησή του από τη λοιπή φαρμακευτική αγωγή. Επίσης και αυτό το φάρμακο, το SG9, είναι και αυτό υποδιερεύνηση αντίστοιχου μηχανισμού για την υπερκαλιμία, δεν έχουμε ακόμα κλινικά δεδομένα. Τώρα, η σιδηροχρηστική αναιμία, η αναιμία γενικότερα μια συνοσηρότητα τη καρδιακή ανεπάρκεια. Καλό είναι βέβαια, αν βλέπει αναιμία, να ελέγχει άλλε θέσει, γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο νόσημα, απώλεια αίματος. Αν δεν έχουμε αυτό και μιλάμε για τη λεγόμενη σιδηροχρηστική αναιμία, που σημαίνει ότι υπάρχει από τι αποθήκε στι θέσει στόχου, τότε με βάση τα κριτήρια ότι δεν έχουμε μια φερρυτίνη 100 με 100, 100 με 300 με επηρεασμένη σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού, να προχωρήσουμε στη χορήγηση ενό γραμμαρίου και με επανάληψη πιθανή του καρβοξυλική μαλτόζη, που είναι ενδοφλέβιο σίδηρο. Βλέπουμε ότι γενικότερα ο έλεγχο για ένδειξη 1 στι οδηγίε. Και βέβαια, η μυαλοειδή από τραστηρετίνη αρχίζει και να γνωρίζεται όλο και περισσότερο σε ηλικιωμένου ασθενεί και σε νεότερου ασθενεί που προσέρχονται για τάβη. Και εσύ να βλέπει ότι υπάρχει ένα στίφνε του τυχώματο και κάνει αυτή τη λεγόμενη low flow, preserved DF. Αλλά βλέπει παχύ τείχομα και λίγο σπιθυροβόλο στον υπέρηχο. Καλό να το ψάξει. Έχει δεν έχει νεφρική συμμετοχή. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που το πώς πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε τυπική αμυλοείδωση με τις κάπα λάμδα λύσους και στη συνέχεια να γίνει και το γνωστό σπιθυρογράφημα τεχνίτ, βέβαια, όπως μιλάμε για γενετική, ενώ αυτό είναι θεραπεία της επίκτητης μορφής της τραστηρετίνης. Το Mercaptiv, το γνωρίζουμε περισσότερο γιατί είχαμε συμμετέχει σε μελέτες, μπήκαν όλα τα νοσοκομεία. Είναι ένα ενεργοποιητής μυοσύνης, άρα ενότροπο από το στόμα, το οποίο δεν φαίνεται να αυξάνει το ενδοκετάριο ασβέστιο σε αντίθεση με το ενδοβουταμίνη που γνωρίζουμε π.χ. Άρα έχει κάποιες ιδιότητες λεβοσημενδάνης κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε μελέτη η οποία είχε καλά καταληκτικά σημεία όσο αφορά τις πανονοσίες. Αναμένεται μάλλον να μπει στους άμεσους μήνες στη κλινική πράξη. Εδώ είναι τα γενικότερα τα καταληκτικά σημεία. Ναι, όπως σας είπα, δεν είχε για το θάνατο, αλλά είχε για όλα τα παραπάνω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε άνετα να πάρει μια θέση 2α στις κατευθυντήριες οδηγίες. Και βέβαια άλλα πράγματα που είναι γνωστά σε όλους, από τη μελέτη Κάντος για την αντιμετώπιση της φλεγμονής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Είχαν δοθεί κάποια δεδομένα από εδώ, όπως και η υπομελέτη κυρίως που είχε παρουσιαστεί στο ΑΧΑ πριν από 2 χρόνια, ΛΑΣ, που είναι η συγχορήγηση της ριβαροξαμπάνης σε περιστατικά
που έχουν μαζί με τη διπλή τιμοπιταλιακή αγωγή σε χαμηλή δόση. Η κυκλοφορεί αυτή η μορφή τώρα, τα 2,5 μιλιγκράμμ και στην ελληνική ακόμα αγορά και συνταγογραφείται. Και βέβαια για τη Commander που ήταν για τη χορήγηση, συγγνώμη, το Commander είναι για την Rivaroxaban, το 2,5 μιλιγκράμμ, η οποία έδειξε τα καλά καταρρεκτικά σημεία, κυρίως στην εμφάνιση ισχυμικών επεισοδίων και φνίδιου καρδιακού θανάτου. Γενικότερα με τον φαινότυπο της καρδικής ανεπάρκειας έχουν δημιουργηθεί και ανάλογες στρατηγικές. Πολύ ενδιαφέρον, μια που είναι και αριθμολογικό το συνότι ή απλά ποινιδωτή. Βλέπουμε ότι ο ποινιδωτής φαίνεται να παίρνει μια πρώτη θέση στην ισχυμική νόσο, ενώ βλέπουμε με τα αποτελέσματα της μελέτης Ντάνης να έχουν λίγο επηρεαστεί και να σου λένε το προφίλ του διατατικού ασθενούς για ποινιδωτή. Ξανασκέψου το, βρες και άλλους παραμέτρους που να μπορούν να δικαιολογούν την τοποθέτησή του, ίσως για να μην έχουμε άσκοπες εφυτεύσεις που μπορεί και στο μέλλον να μην χρησιμοποιηθούν, ενώ φαίνεται ότι ανταποκρίνονται ίσως καλύτερα στην αφικηλιακή βηματοδότηση. Το σίγουρο είναι κανείς να σκέφτεται ότι όλες οι μελέτες για τα φάρμακα που μιλάμε και φέρνουν κάτι παραπάνω βασίζονται πάντα σε μια πρωτογενέστερη φαρμακευτική αγωγή. Εύκολο να το δει κανείς, γιατί τώρα πια συγκρίνουμε μια θεραπεία έναντι της ήδη εδρεωμένης, που τώρα είναι το αμαία, στο μέλλον θα είναι η συγκοπητήλη βαζαρτάν ίσως σε πιο μεγάλο ποσοστό και πόσο μάλλον και τα SGLT2I που μπαίνουν δυναμικά και αυτά στη φαρέτρα. Οπότε, ο τρόπος που κλειχτίζουμε την καρδιακή ανεπάρκεια πια, βασικά να μπουν αυτά τα τέσσερα βασικά φάρμακα και βασικό να έχουμε ιατρία και προγράμματα αποκατάστασης και να ακόμα και ψηφιακή τεχνολογία για να προκριθούμε στους ασθενείς απομακρυσμένα. Εσείς είστε και πιο μπροστά οι αριθμιολόγοι, γιατί έχετε και τις συσκευές που μπορούν να σας δώσουν ασύρματα δεδομένα αριθμιών και αρκετά δεδομένα, ίσως και δεδομένα και αιμοδυναμικής εικόνας του ασθενούς απομακρυσμένα και να έχει ο ασθενής το πώς το ξεκινήσεις. Έχει χαμηλή πίεση, άρα δεν μπορείς να δώσεις εύκολα συγκεκριμένη βαζαρτάνη. Μήπως θα μπορείς πάνω στο διουρητικό που πρέπει να προσέχεις πώς θα τυλοποιείς, να βάλεις το MRA, το β' αποκλειστή, γιατί όχι και το SGLT2I. Και στην πορεία να μπορείς να τυλοποιήσεις τον άξονα. Ο στόχος μας να μπουν όλα τα φάρμακα και κυρίως τα βασικά που είναι τα αμαία ή σαν κυμπητήλη βαζαρτάνη, αλλά χτίζουμε ένα προφίλ με ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο κάθε ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Και βέβαια στην καρδιακή ανεπάρκεια του λεγόμενου διατηρημένου ή ενδιαμέσου κλάσματος εξώθησης, τα πράγματα εκεί είναι πιο πενιχρά, καθότι πολλές μελέτες δεν δείξαν αυτό που θα θέλαμε. Βλέπετε εδώ και μια οριακή σημαντικότητα που έδειξε ότι υπάρχει μια τάση τουλάχιστον, ότι αυτό το φάρμακο έχει μια θέση, γι' αυτό και οι κατευθυντήριες οδηγίες τα βάλαν όλα τα φάρμακα που δίνουν στη συστολική καρδιακή ανεπάρκεια και για το λεγόμενο ενδιαμέσου εύρους κλάσμα εξώθησης 40-49. Σε μια ένδειξη 2β. Δηλαδή, 2β είναι μπορείς να το κάνεις. Δεν έχουμε όμως τα επαρκή ίσως δεδομένα κλινικού ωφέλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και από την εφαρμογή στους ασθενείς αυτούς με καρδιακή ανεπάρκεια. Να ξέρουμε, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Τον γκρουπ αυτό των ασθενών με την συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και των άλλων, να παρακολουθούνται από ανθρώπους που αισθάνονται άνετα με τη χρήση των φαρμάκων αυτών, κατά κύριο λόγο να μην ξεχνιόνται σε ένα αρχικό στάδιο δοσολογίας και να πορεύονται με αυτό, να μπορούν, όπως είπες, στον 1-2 μήνες από τη διάγνωση να παίρνουν πλήρη δόση, πλήρη ανεκτή δόση από τα φάρμακα αυτά, να θυμόμαστε ότι τα διουρητικά είναι τα στην πορεία μπορεί να ελαττώνονται ή και να αφαιρούνται τελείως, ώστε να πάρουν μπροστά η δοσολογία στα άλλα φάρμακα που επηρεάζουν την επιβίωση στα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια. Επίσης, να ξέρουμε ότι και τα άτομα που είχαν συστολική καρδιακή ανεπάρκεια ή ενδιάμεση και βελτιώθηκαν, σε αυτά τα άτομα πρέπει να παραμένει η θεραπεία, ναι. Διότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι όταν αποσύρεις την αιμοδυναμική ανακούφιση που παρέχει, να βλέπεις τον άνθρωπο τι μπορεί να ανεχθεί και αν είναι οριακός αιμοδυναμικά, βάλε το SGLT2 που μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει ευνοϊκό ενεργειακό προφίλ, δεν θα του επηρεάσει κοντοπρόθεσμα την πίεση, θα του φτιάξει τον αιματοκρίτη που από εκεί απορρέει η ωφέλεια, γιατί αυξάνει την ερυθροποιητίνη μέσω των ωφέλιμων μονοπατιών που αντιλαμβάνεται ο οργανισμός και ενεργοποιεί λόγω της ένδυας ενέργειας,
αντιλαμβάνεται λόγω της γλυκοζουρίας τους, και μετά στις 3 εβδομάδες, εφόσον σταθεροποιούνται, να προσθέσεις τον άρνη για να μην επιδρά στο νεφρό και ο SGLT2 που κατεβάζει την κάθαρση, γιατί στον διαβητικό δεν πειράζει, είναι αυξημένη η GFR. Στους δικούς μας ασθενείς, στους μη διαβητικούς, δεν είναι αυξημένη. Οπότε στην αρχή υπάρχει μια αύξηση της κρεατινίνης. Οπότε μην προσθέσουμε και εδώ και το αγκιοδιασταλτικό του ΑΠΟ που κάνει ο Άρνη. Φυσικά η Vericiguat, που είναι ένα φάρμακο που το επιλέξανε για ασθενείς επιβαρημένους. Πολύ περισσότερο από τα κλασικά φάρμακα. Ασθενείς που μπαινόβγαιναν στα νοσοκομεία ή χρειάζονταν ενδοφλέβια διούρηση. Εδώ με την κυρία Χρυσοχώου είχαμε ασθενείς που τους βάλαμε αναστολής της φωσφοδιεστεράσης 5, το ρεβάσιο π.χ. και βλέπαμε ότι πραγματικά προστατεύαμε τη δεξιά καρδιά των ασθενών με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ περισσότερο αν είχαν και υψηλές πνευμονικές πιέσεις, και ήρθε και το Vericiguat κάτω στους ασθενείς, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αν καμφθεί η δεξιά καρδιά, ο ασθενής χάνει τη μάχη με τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχει πολύ χαμηλό κλάσμα αριστερά, αλλά αν έχει μια καλή διαστολική λειτουργία πρώτου βαθμού και έχει μια καλή δεξιά, τον βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις ότι έχει 25 κλάσμα από πλευράς λειτουργικότητος. Από το αμφιθέατρο, τα παιδιά, τα νεότερα, να συζητήσω με κάτι για τη φαρμακευτική προσέγγιση. Καθαρά αυτά που είπε η κυρία Χρυσοχώου. Αλλά έτσι, επί του πρακτέου, αν κάτι θέλετε να κουβεντιάσουμε, δεν βλέπω να μας στείλανε ερωτήσεις εδώ. Να προχωρήσουμε και να δούμε με